Αγωνία τέλος για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμοί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι, κάνοντας αναζήτηση και πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, ενημερώθηκαν για την απόδοσή τους ενώ οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Στις καταστάσεις περιέχεται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, ένα εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία. Παράλληλα, εφόσον είχαν επιλέξει αυτή την επιλογή, οι υποψήφοι μπορούσαν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Περίπου 100.000 μαθητές είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στις φετινές πανελλαδικές. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διατίθενται 68.394 θέσεις στα πανεπιστήμια. Σε αυτές τις θέσεις θα προσθεθούν οι περίπου 2.000 στις παραγωγικές σχολές στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, λιμενικού, εμπορικού, ναυτικού. Ωστόσο, εκτιμάται ότι λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής θα καλυφθούν λίγο περισσότερες από τις 60.000 θέσεις. Τα χαμόγελα σήμερα σε αυτούς που τα πήγαν καλά περίσευαν. Η μαθήτρια του 3ου Λυκείου Ιωαννίνων, Θάλια Μπίτσα, είναι ανάμεσα στις πρώτες καθώς συγκέντρωσε 18.000 μόρια, ενώ είναι πρώτη στο σχολείο της στη θεωρητική κατεύθυνση. Η Θάλια εισέρχεται με άνεση στη νομική σχολή, αν και ακόμη δεν έχει αποφασίσει για την πόλη που θα προτιμήσει να φοιτήσει. Το χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό της, μιας και πέτυχε το στόχο της και πλέον ετοιμάζεται για το πανεπιστήμιο. Παραδέχεται ότι είχε άγχος σε όλη τη χρονιά, ενώ μιλάει για συστηματικό διάβασμα και μάλιστα όλα τα χρόνια του λυκείου. Η οικογένεια του ITV συγχαίρει τη Θάλια για την επιτυχία της και έχει κάθε λόγο να νιώθει χαρά, αφού πρόκειται για την κόρη του Θοδωρή Μπίτσα, που για χρόνια εργάστηκε ως εικονολήπτης στο σταθμό. Ιωαννίνων. Στη θεωρητική κατεύθυνση. Πώς αισθάνεσαι? Περίεργα, δεν το περίμενα να τα πάω τόσο καλά. Αλλά εντάξει, δεν μου έχει φύγει ακόμα το σοκ, είναι η αλήθεια. Τι σχολή θέλεις? Νομική. Τώρα δεν ξέρω πόλη, όλες θα τις δηλώσω και σε όποια περάσω. Όποια. Λογικά όμως Θεσσαλονίκη πρώτη. Πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας των πανελλήνιων εξετάσεων και μάλιστα φέτος ήταν και δύσκολα τα θέματα, ειδικά στα αρχαία? Ήταν αρκετά δύσκολα. Είμαστε η χρονιά που ήταν 2 χρόνια καραντίνα. Ήταν αρκετά δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι όλοι προσπαθήσαμε. Τώρα εύχομαι να τα έχουν πάει όλοι καλά. Συστηματικό διάβασμα θέλει και πρόγραμμα, θεωρώ. Εγώ το πέρασα με άγχος, είναι η αλήθεια, αλλά προς το τέλος μου είχε φύγει. Στην αρχή είχα περισσότερο. Αγωνία για το αν θα πας καλά, αν θα ευοδοθούν όλες αυτές τις προσπάθειες? Ναι, είχα αγωνία, είναι η αλήθεια. Στις πανελλήνιες δεν αγχώθηκα τόσο. Μου φάνηκε πολύ περίεργο που δεν αγχώθηκα στις πανελλήνιες. Περισσότερο αγχώθηκα σήμερα για τα αποτελέσματα. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, μεγάλη χαράς για σένα. Εάν σου έλεγα να πεις ένα ευχαριστώ σε κάποιον, ποιος θα ήταν αυτός που θα έβαζες? Θα ήταν οι καθηγητές στο σχολείο, το φροντιστήριο, οι γονείς? Στον εαυτό μου θα πω μπράβο περισσότερο, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ και στους καθηγητές μου και στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Ήταν όλοι υπέροχοι. Στους γονείς μου που με στήριξαν, στον αδερφό μου, στους φίλους μου. Το περιμένεις με αγωνία το πανεπιστήμιο πια? Ναι. Περισσότερο από το σχολείο. Πιστεύω θα είναι τα φοιτητικά χρόνια, λένε ότι είναι τα καλύτερα και ελπίζω να είναι.